Αναστάτωση προκλήθηκε στους κατοίκους της Καβάλας το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιουλίου, όταν σημειώθηκε εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης, κυρίως στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε συνοικίες αυτής, μετά από βλάβη σε υποσταθμό του περιγυαλίου. Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΔΔΕ, η βλάβη αρχικώς είχε προβλεφθεί ότι θα αποκατασταθεί στις 8.30 το βράδυ. Όμως το ρεύμα επανήλθε λίγο μετά τις 5. Αρκετές περιοχές αλλά και καταστήματα της πόλης έμειναν χωρίς ρεύμα. Φωτεινοί σηματοδότες έμειναν στο σκοτάδι. Και οι πολίτες προσπαθούσαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πληροφορηθούν για το πότε θα επιστρέψει το ρεύμα. Ευτυχώς οι θερμοκρασίες δεν ήταν ιδιαίτερως υψηλές στο κέντρο της Καβάλας. Όμως μεγάλη ανησυχία επικράτησε και στους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται μηχανική υποστήριξη. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΔΔΕ, διακοπές ηλεκτροδότησης αναμένονται τις επόμενες ημέρες 6 και 7 Ιουλίου στο Βουνοχώρι, την Λιμιά, το Ζυγό, το Κρυονέρι, τις Κρινίδες, το Πολύστυλο και το Δάτο, όπου θα γίνουν εργασίες συντήρησης των δικτύων.